Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τα ξένα φαν φαίνεται να πολιορκούν τις ελληνικές τράπεζες για να αγοράσουν ακίνητα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερο θα μας πει η Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η αλήθεια είναι πως πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Οι τραπεζικές πηγές μας αναφέρουν ότι είναι τρομακτική η κινητικότητα που υπάρχει στον κλάδο των ακινήτων, στη ζήτηση εκ μέρους ξένων κυρίως επενδυτών και Ελλήνων βέβαια και ελληνικών αλυσίδων ή ιδιωτών, οι οποίοι σπέβδουν να αξιοποιήσουν αυτή την ανωδική τάση που υπάρχει στην τουριστική κίνηση στη χώρα μας και μάλιστα τώρα που αρχίζει και κινείται η αγορά των ακινήτων. Με τους πληστηριασμούς που έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά να δρομολογούνται έτσι σε έναν τακτικό και κανονικό ρυθμό. Οι τράπεζες έχουν ήδη συσσωρεύσει ακίνητα από παλιότερες διαδικασίες ρευστοποιήσεων. Έχουν ένα χαρτοφυλάκιο λοιπόν που θέλουν σιγά σιγά να αρχίσουν να το ρευστοποιούν, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί δηλαδή και εκ μέρους των τραπεζών της προσφοράς. Υπάρχει η προτεραιότητα να προχωρούν αυτές οι διαδικασίες για να διαμορφωθεί μια ζεστή αγορά, να το πούμε έτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν, ξένα φαντς μας αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, πηγαίνουν για παράδειγμα ένα Ισραηλινό φαντ που συνέβη πρόσφατα, ζήτησε καταθέτοντας επίσημη αίτηση σε τράπεζα να αγοράσει 900 ακίνητα. Πάρα πολλά δηλαδή. Ναι, πολύ μεγάλο όγκο, ναι, σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Μας είπαν ότι δεν έχουν αυστηρά γεωγραφικά κριτήρια. Φυσικά ενδιαφέρει πάρα πολύ το κέντρο. Μας λένε μάλιστα ότι βγάζουν το χάρτη όταν πάνε στην τράπεζα και τους δείχνουν περιοχές του κέντρου, Κουκάκι, Θησίο, γύρω από την Ακρόπολη. Ναι, τα Πετράλωνα. Ναι, ναι. Οι περιοχές οι οποίες είναι γύρω από το ιστορικό κέντρο. Ξέρουμε ούτως ή άλλως τι συμβαίνει με τα διαμερίσματα Airbnb, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και έτσι μετατρέπονται ολόκληρα κτίρια. Δηλαδή, ο στόχος των επενδυτών αυτών είναι να μετατρέψουν ολόκληρα κτίρια σε Airbnb, σε κτίρια αποκλειστικής τουριστικής χρήσης, ούτως ώστε και να μην υπάρχουν ζητήματα με τους ενοίκους των πολυκατοικιών κτλ. Αποκλειστικά λοιπόν για τουριστική χρήση και θέλουν, πολλές φορές διατηρούν μόνο το κέλυφος όπως λένε, δηλαδή μόνο το εξωτερικό περίβλημα του κτηρίου, διαμορφώνουν τελείως το εσωτερικό και ένα νέο μοντέλο που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται όπως μας αναφέρουν στελέχη του τραπεζικού κλάδου που γνωρίζουν την αγορά, είναι ότι δημιουργούν, κατασκευάζουν ξενοδοχεία τριών αστέρων για το καλοκαίρι και το χειμώνα χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις είτε ως διαμερίσματα Airbnb είτε για φοιτητική στέγαση. Το student housing που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται, οπότε βλέπουμε έτσι πάρα πολύ αυξημένη ζήτηση. Αυτό θα ρολάρει ακόμα περισσότερο όσο αρχίζουν οι τράπεζες και πουλούν τα κινητά τους σε πακέτα και όσο βέβαια σιγά αγοράζουν κινητά τους πληστηριασμούς. Ξέρουμε ότι μία τράπεζα, για παράδειγμα, αγόρασε το Μάρτιο 200 κινητά ίδια που ίδια έβγαλε σε πληστηριασμό. Είναι ελεύθερη όμως η αγορά, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Φυσικά, οποιοδήποτε. Ναι, από εκεί πέρα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές και πώς ακριβώς θα ρολάρει όλη η διαδικασία.